να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί υπάρχει μία δήλωση από τον Πούτιν για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Είναι μία ακόμα απειλή από τον πρόεδρο της Ρωσίας, η οποία είναι απάντηση στα διάφορα σενάρια που έχουν αρχίσει και διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, ναι, μετά τη συνδιάσκεψη που έκανε ο Μακρόν στο Παρίσι, περί αποστολής στρατευμάτων ευρωπαϊκών χωρών, νατοϊκών στρατευμάτων δηλαδή της Ρωσίας, στην Ουκρανία, προκειμένου να πολεμήσουν. Και για μία φορά ακόμα, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία διαθέτει όπλα τα οποία, λέει, μπορούν να σας αφανίσουν μέσα στις χώρες σας. Είναι μια προφανής, ας πούμε, αναφορά στα πυρηνικά της Ρωσίας και για κάποιο λόγο έχουμε ξανά πει στις συζητήσεις περί ενδεχομένου πυρηνικού πολέμου στην Ευρώπη. Είναι μια κλιμάκωση αυτή των τελευταίων ημερών που πραγματικά δείχνει πόσο κοντά μπορούμε ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτσι στην πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί όταν φτάνουμε να μιλάμε για πυρηνικό πόλεμο στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία μπορούν από τη μία ημέρα στην άλλη, αν κάποιος, ας πούμε, ξεπεράσει κάποια όρια, να αλλάξουν τη ζωή μας με ένα δραματικό τρόπο. Το θέμα είναι εδώ ότι το ΝΑΤΟ σίγουρα από ό,τι βλέπουμε θα στείλει στρατό στην Ουκρανία. Τότε φαίνεται ότι. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος αυτή την απόφαση. Εάν την πάρει όμως, θα έχουμε τα αποτελέσματα που ακούμε. Άρα μιλάμε να ζήσουμε τραγικές καταστάσεις. Με έναν παγκόσμιο πόλεμο. Χειρότερες, όπως είπε ο ίδιος, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μάλιστα. Δεν έχει κανέναν ενδιασμό να πατήσει το κουμπί. Το ξανά είπε εξάλλου. Μάλιστα. Ο Θεός μαζί μας. Πάμε γρήγορα να δούμε το εξώφελο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι το σημερινό εξώφελο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας.